Ενίσχυση, ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα στον τομέα της κτηνοτροφίας είναι τα θέματα που θα αναπτυχθούν στην ημερίδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Διοικητηρίου το Σάββατο 20 Απριλίου στις 7 το απόγευμα. Την εκδήλωση διοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Το Σάββατο 7 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα του Αμφιθεάτρου, στο Αμφιθέατρο του Διοικητηρίου, θα γίνει μια ημερίδα με σημαντικά θέματα κτηνοτροφίας που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση, ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Θα αναπτυχθούν όλα τα θέματα. Θα έχουμε 4 ομιλητές. Θα είναι ο κύριος Τσαπάρας, όπου θα μιλήσει για κάποια προγράμματα ενόψη και του Λίντερ, το οποίο τρέχει. Θα είναι ο κύριος Αρσένος Γεώργιος, όπου είναι μέλος του ΑΠΗ ΘΙΤΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διευθυντής του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας, όπου θα παρουσιάσει μια έρευνα που έχει κάνει σε πράξη εφαρμογή στην περιοχή Χαλκιδικής για κάποια καθετοποιημένη μονάδα κτηνοτροφική, όπου μπορέσανε μέσω 2 κτηνοτρόφων και πετύχανε, δηλαδή να μπορέσουν να έχουν τα μέγιστα αποτελέσματα όσον αφορά την κτηνοτροφία, για ένας παραγωγός να μπορεί να καθετοποιήσει την παραγωγή του, να μεταποιήσει τα αγροτικά του προϊόντα και να μπορέσει να τα διαθέσει. Από εκεί και πέρα θα αναφερθούν και σε θέματα κυρίας Μαρό Σωτηράκη όσον αφορά τη διαχείριση των παρασίτων στο ζωικό κεφάλαιο, ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και τέλος θα είναι ο αντιπρόεδρος της εγωπροβατοτροφίας του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, μέλος της ΠΑΣΕΓΕΣ, Ελευθέριος Γίτσας, όπου θα μιλήσει για τις προοπτικές ελληνικής κτηνοτροφίας. Θα θέλαμε να βρίσκονται όλοι οι κτηνοτρόφοι. Είναι μια πραγματικά πολύ σημαντική μερίδα, ελεύθερη προς το κοινό, γιατί πιστεύουμε και στον κλάδο της κτηνοτροφίας. Έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι ο πρωτογενής τομέας, τόσο μέσω του κλάδου γεωργίας όσο και μέσω του κλάδου της κτηνοτροφίας, είναι αυτοί που αυτή τη στιγμή απορροφούν ένα μεγάλο ποσοστό από το ήδη υψηλά ποσοστό ανεργίας που υπάρχει και την περιοχή της Καστοριάς. Και θεωρούμε χρέος μας να κάνουμε έτσι σημαντικές ημερίδες στα πλαίσια της ενημέρωσης, τόσο για τους γεωργούς, αγρότες, όσο και για τους κτηνοτρόφους.